Τι θεωρεί, επειδή ήταν το τελευταίο παιχνίδι πριν το πρώτο επίσημο της χρονιάς, τι θεωρεί πιο σημαντικό, τις ευκαιρίες που έκανε η ομάδα μπροστά, τα δύο γκολ που πέτυχε, ή να διορθωθούν κάποια κενά που υπήρξαν πίσω και έκανε ευκαιρίες ο αντίπαλος? This was the final friendly game before the official game for the Europa League. What was more important for you today, the chances that the team created in the attack or the chances that the opponent created in our defense? What do you need to work on for these few days? Okay, both of them. Football is, you know, not only defense, not only offense. It's normally for this kind of matches to have some small problem in defense, but generally I can be satisfied more than the last matches. Και τα δύο. Το ποδόσφαιρο δεν έχει να κάνει μόνο με την άμυνα ή μόνο με την επίθεση. Όλα πρέπει λοιπόν να τα δουλέψουμε. Σίγουρα σε αυτή τη χρονική περίοδο και σε αυτά τα μάτια είναι λογικό να αντιμετωπίζει κάποια αμυντικά προβλήματα. Ωστόσο, συνολικά είμαι περισσότερο ικανοποιημένο από την εικόνα που παρουσιάσαμε σε σύγκριση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Κ. Κοφσανίδης. Θα ήθελα να μας πει. Καταρχήν, να καλησπερίσω και να τον καλωσορίσω. Θα ήθελα να μας πει πόσο θεωρεί την ομάδα του έτοιμη να μπει πλέον στους επίσημους αγώνες. Και όταν λέω έτοιμη, όχι μόνο από αγωνιστικής πλευράς, από πλευράς τελέχωσης, από πλευράς πίεσης και από πλευράς επιλογών. Γιατί όντως υπάρχουν κάποιες επιλογές, οι οποίες ενδεχομένως να δημιουργούν κάποια ερωτηματικά. Θα τον παρακαλούσα πολύ λοιπόν. Επιλογών, τι επιλογών, για να καταλάβω εγώ να. Αν θέλετε, δεν υπάρχει. Υπάρχουν κάποια παιδιά τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ούτε κατά ένα λεπτό. Mm-hmm. Για αυτές τις επιλογές. Okay. Θα παρακαλούσα λοιπόν να μας πει πόσο έτοιμη είναι η ομάδα του από όλες αυτές τις πλευρές. In what percentage, how much ready you think that the team is for the first official game in. As football, in football terms, in psychological terms, in roster terms, in some players that they haven't been used so far in the friendly games, how ready do you believe that the team is? Okay. Normally we are not ready 100%. This is the clear. But with the roster for this next match, we are ready with everybody, and this is the first, second. Of course, in percent, I can tell is we are in the 70% of max, 60% of maximum. We are not ready normally, but we are every day better and better, and I hope it will be soon after it will be ready for the future normal. Ναι, αυτή τη στιγμή είναι λογικό η ομάδα να μην είναι στο 100% της ετοιμότητας. Είναι λογικό αυτή τη χρονική περίοδο. Αν θέλουμε να μιλήσουμε ποσοστό, είμαστε γύρω στο 60 με 70% από αυτό που θέλουμε να φτάσουμε. Και σε ό,τι έχει να κάνει με το ρόστερ, θεωρώ ότι η ομάδα για αυτά τα δύο παιχνίδια, όπως έχω πει στο παρελθόν, είναι έτοιμη και από εδώ και πέρα κάθε μέρα θα γινόμαστε καλύτεροι. Κύριος Μήνος. Μετά το παιχνίδι με τον Άγιαξ το Σάββατο, είπε ότι θα δει ο ΠΑΟΚ αν πάει για πρωτάθλημα μετά από 5 μέρες, μετά το παιχνίδι το σημερινό. Μετά από 10 μέρες. Μετά από 10 μέρες. Θέλω να ρωτήσω κατά πόσο πιστεύει ότι αυτή η ομάδα με τις προσθήκες ενός 2 με 3 παικτών θα μπορέσει να κάνει τη διαφορά. Αν έχει σε συζήτηση με τον Μίχελ κατασταλάξει σε κάποιους παίκτες. Mm-hmm. Και ένα δεύτερο, πόσο μεγάλος είναι ο τραυματισμός του Μάριν Λέοβατς, όπως έγινε γνωστό σήμερα, και θα τους στερήσει πιθανόν τη συμμετοχή τους στα 2 ευρωπαϊκά παιχνίδια με την Ολυμπίκ του Ντόνετσκ, 27 και 3 Αυγούστου αντίστοιχα. Και ας μας πει κάτι γι' αυτό. Ευχαριστώ. You've said after the game with Ajax that in about 10 days you can say if the team can go to win the league or not, and if you believe that with 2-3 new additions in the roster in cooperation with Mr. Michel, the team can compete to win the league. And the second question is that if you want to say something about how serious or not is the injury of Leovac, and if there is any case of losing the first two official games. To losing? Not playing in the first two official Leovac. If the injury is serious or not. It's not serious. Yeah. Okay, first about second question. Leovac have problem from before because he played how many matches last year? Too many matches, and he have problem before. He will go one day
to fix this. I hope he will be ready for the next matches, and he will be ready for the Ukraine. This is for the first question. Second question. For the first question, exactly in this moment, I know what this team need. It's not this is enough or not enough for the champions. We will see. But generally, I know exactly what we need to upgrade this team. And I will speak these days tomorrow when it's with Mr. Michels and with Mr. Savidis, and I will tell them my thinking, because I know after 25 days I know exactly what I need to do some our goal. This is to fight for the championship. Σχετικά με την περίπτωση του Λέβατς, όχι, δεν είναι σοβαρός ο τραυματισμός του. Είχε ένα πρόβλημα από την περσινή σεζόν το κουβαλούσε, γιατί είχε αγωνιστεί σε πολλά παιχνίδια. Του έβγαλε μια ενόχληση και για μία μέρα έμεινε εκτός για να κάνει θεραπεία και θεωρώ ότι ευελπιστώ ότι θα είναι έτοιμος για τα παιχνίδια με την Ολυμπίκ. Σε ό,τι αφορά στην πρώτη ερώτηση, αυτή τη στιγμή γνωρίζω ακριβώς το τι χρειάζεται αυτή η ομάδα για να γίνει καλύτερη. Αν αυτό θα είναι αρκετό για να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα ή όχι, είναι κάτι το οποίο θα φανεί. Ωστόσο, έχω ξεκάθαρη εικόνα για τους ποδοσφαιριστές που έχουμε και για τους ποδοσφαιριστές που πρέπει να αποκτήσουμε. Θα κάνω μια συζήτηση με τον κύριο Μίχελ και με τον κύριο Σαββίδη, έτσι ώστε να καταλήξουμε στο τι κινήσεις θα κάνουμε για να γίνει καλύτερη η ομάδα. Υπάρχει. Έλα, Κώστα. Επειδή γράφηκαν διάφορα πράγματα στο θέμα του Λέοβατς, να μας το ξεκαθαρίσει πλήρως αν έγινε και κάποια κουβέντα. Mm-hmm. Αν ο ποδοσφαιριστής ζήτησε να μάθει το ρόλο του, αν δυσφόρησε αντιλαμβανόμενος ότι μπορεί να μην είναι πρώτη επιλογή. Γενικώς, αν έχει γίνει τέτοια κουβέντα. Regarding the Leovac issue, because there have been a lot of rumors, if you want to clarify, if you had any talk with Marin about his role in the team, his playing time. I don't understand why you ask. I heard somebody write in the newspaper about Leovac. I don't know. You know, I have 22, 23 players, and it's normal, you know. Of course, I'm like Leovac. Leovac is some players who can give you too much in offense. He is very good player, very good person, and of course I need him always until the end, normally. And we have too many players today didn't play. We have 4 or 5 players more who didn't play, and nobody don't ask. I don't know why. Everything is clear. Everything is fine. He's have small injury, and of course I thinking about him. We have how many matches and. We need him, of course, and I spoke with him very open, and everything is clear. We must to save him because we have too many players who played 50, 60 matches, and I must to be careful with them because last year too many players play all the time, and we have 2 players per position. We need to change to rotation, and this is my style. I will always rotation. Sometimes we'll play Leovac, sometimes we'll play Levec, for example. And I spoke with him about this. This is normally. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεται αυτή η κουβέντα για τον Λέβατς. Γνωρίζω ότι έχει γραφτεί κάτι στο ίντερνετ και στις εφημερίδες. Ωστόσο, για μένα είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Και ο Μάριν τα γνωρίζει. Είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, τον οποίο το χρειαζόμαστε. Είναι ένα πολύ καλό παιδί. Είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να μας δώσει πολλά πράγματα στο επιθετικό κομμάτι και θέλω να τον έχω στην ομάδα μου, εννοείται. Από εκεί και πέρα, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε σε πολλά παιχνίδια και είναι πολλοί τέτοιοι ποδοσφαιριστές που έχουν πάρει πολύ χρόνο συμμετοχή στην περασμένη σεζόν. Οπότε, οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί στη διαχείρισή τους. Γι' αυτό και εγώ επιλέγω να κάνω rotation και θα το δείτε κατά τη διάρκεια της σεζόν. Γενικά θα κάνω rotation, γι' αυτό θέλω να έχω 2 εισάξιους ποδοσφαιριστές σε κάθε θέση, έτσι ώστε να μπορώ να τους αλλάζω. Σε κάποια παιχνίδια λοιπόν θα παίζει ο Λέοβατς, σε κάποια άλλα παιχνίδια θα παίζει ο Λεβέκ. Αυτό είναι ξεκάθαρο και στον Λέοβατς και σε όλους τους ποδοσφαιριστές. Από εκεί πέρα υπήρχαν και άλλοι ποδοσφαιριστές που δεν αγωνίστηκαν καθόλου σήμερα, τουλάχιστον 4-5. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ρωτάτε μόνο για το Λέοβατς και δεν ρωτάτε για αυτούς. Έχω 22-23 ποδοσφαιριστές που είναι όλοι σε θέση να παίξουν. Ωστόσο, δεν γίνεται να παίξουν όλοι σε όλα τα παιχνίδια και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στη διαχείρισή τους, γιατί θέλουμε να τους έχουμε καλά μέχρι το τέλος της σεζόν. Ελασάκη. Ο κύριος Γκίνας πίσω. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Αν έχει προκαθοριστεί η συνάντηση με τον κύριο Μίχελ και τον κύριο Σαββίδη για τις μεταγραφές χρονικά και αν αυτό το 60 με 70% που είναι τώρα η ομάδα σε περίοδο προετοιμασίας αρκεί, πιστεύει, για να μην έχει κανένα απολύτως πρόβλημα πρόκριση στα δύο παιχνίδια με την Olympic. The first question is if you have already planned your meeting with Mr. Michel and Mr. Savidis about the transfer talk. And the second question is if this 60-70% that the team is ready, as you said, is enough in order to not have any problems in these two official games. Okay, first, team is ready. If I said 60-70, of course, not possible after 25 days. This will be 100%, but we will be ready, and we are ready for the first match. This is important. We are ready 100%, how I said, but not in the full energy, full everything. This is normally. And second, of course, it's not will be like meeting officially. No, this we every day speak with Mr. Michels, and we will tomorrow speak about this and. Like normally, I will give my report what we need, and this is like usually communication, nothing now special meeting and something like that. Σε ό,τι έχει να κάνει με την ετοιμότητα, είπα ως παράδειγμα ότι είμαστε στο 60-70%. Θεωρώ ότι η ομάδα θα είναι έτοιμη στο δύο επίσημα αυτά παιχνίδια. Θα είμαστε 100% έτοιμοι, αλλά όχι στο full ρυθμό που μπορεί να αποδώσει η ομάδα, και αυτό είναι λογικό για αυτή την χρονική περίοδο της σεζόν. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις μεταγραφές, δεν έχουμε προγραμματίσει κάποια επίσημη συνάντηση με τον κύριο Μίχελ και με τον κύριο Σαββίδη. Μιλάμε καθημερινά, συνεργαζόμαστε, έχουμε επαφή, έχω τις σκέψεις μου, θα τους τις μεταφέρω και θα είμαστε σε καθημερινή επικοινωνία για να δούμε τι θα κάνουμε. Έλα, Νίκο. Καλησπέρα και καλή επιτυχία. Είδαμε σήμερα τον Δημήτρη Πέλκα να αφορά το περιβραχιόνιο του αρχηγού και ήθελα να ρωτήσω αν αυτό λέει κάτι για τον ρόλο που έχει ο ίδιος στο μυαλό του για τον ποδοσφαιριστή. Mm-hmm. We saw today Pelkas wearing the captain's armband. Is this same say something for his role in the team? Okay, Pelkas was very good in this preparation, and of course he's only one Greek player who is in the team, and he's from the academy, and of course this is first reason why he's captain. Second, he was good in the preparation, and that's it. I hope he will be good enough. But I told him we will have too many players. We will rotation depends of the match, and we will see who will play in the next matches. Ο Πέλκας έκανε μια πολύ καλή προετοιμασία και στο σημερινό παιχνίδι ήταν ο μοναδικός Έλληνας στην 11η, ένα παιδί που έχει ξεκινήσει από τις ακαδημίες του Συλλόγου και αυτό είναι σημαντικό, γι' αυτό και ήταν αρχηγός σήμερα. Από εκεί πέρα επαναλαμβάνω ότι ήταν πολύ καλό στην προετοιμασία, ωστόσο κατά τη διάρκεια της σεζόν θα, όπως είπα και πριν, θα κάνουμε rotation και θα έχουν διάφοροι παίχτες ρόλο και χρόνο συμμετοχής. Επειδή μόλις τώρα για το μοναδικό Έλληνα που υπήρχε στην ενδεκάδα. Mm-hmm. Υπήρχε και παιχνίδι φιλικό που δεν είχε κανέναν Έλληνα στην ενδεκάδα. Έχει σημασία για τον ίδιο να βρει κάποιους Έλληνες που μπορούν να αποτελέσουν σημεία αναφοράς μέσα στην σεζόν, ή του είναι αδιάφορο, απλά μετράει αν είναι καλός ένας ποδοσφαιριστής και του κάνει αυτή τη δουλειά που θέλει να σώγει. You said about Pelkas being the only Greek guy in the starting lineup today. There was a friendly game that we didn't have any Greek players in the first 11. This plays some role in your way of thinking. Do you want to find some Greek players that you can depend on and have a special role in the team, or you don't look at their origin and you just look at their playing characteristics? Okay, of course, it's better to be players from academy. This is good for the club and for everybody. If you have for academy, I will be very happy, but I must in this moment to find the best players, and I cannot compromise in this moment. And I prefer, of course, in my club, before in parts, I play with 9 players in the 11 from academy, but this is another situation. Here is, we can solution to buy very good foreigner players, since this is a normal league. Σίγουρα είναι σημαντικό να υπάρχουν ποδοσφαιριστές Έλληνες και ειδικά από τις ακαδημίες, και είμαι πολύ χαρούμενος να έχω τέτοιους ποδοσφαιριστές και να μπορώ να τους χρησιμοποιήσω. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή αυτό που κοιτάμε είναι να βρούμε την καλύτερη δυνατή εντεκάδα, και σε αυτό δεν χωρούν συμβιβασμοί.
την Παρτιζάν, όταν ήμουν, χρησιμοποιούσα από τους 11 παίχτες, 9 ήταν από τις ακαδημίες. Βέβαια, ήταν μια τελείως διαφορετική περίπτωση από τη μία ομάδα στην άλλη, διότι εδώ πέρα έχουμε τη δυνατότητα να αγοράσουμε πολύ καλούς ξένους ποδοσφαιριστές, οπότε κοιτάμε να σχηματίσουμε την καλύτερη δυνατή εντεκάδα.